θα επιστρατεύσει η κυβέρνηση αυτή μέχρι να απέλθει. Μια προφανής απάντηση είναι όσους προλάβει. Η αλήθεια είναι ότι κάθε κυβέρνηση που νιώθει ότι απομονώνεται από το λαό καταφεύγει στον αυταρχισμό. Να φανταστεί κανείς ότι ο κύριος Σαμαράς, ο σκαπανέας αυτός του μνημονίου, πριν ακριβώς 2 χρόνια, όπως υπενθύμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν την ιστορική κυβίστηση, δήλωνε ότι η επιστράτευση είναι μία μέθοδος που προσυδειάζει στη Χούντα. Το έχει πει και αυτό ο κύριος Σαμαράς πριν καταφύγει στη σημερινή πρακτική, την οποία παρουσιάζει ως πυγμή. Η πυγμή όμως αυτή, θα πρέπει να πούμε ότι στην πραγματικότητα είναι ένας φόβος. Ένας φόβος μπροστά στην έσχαστη λαϊκή κρίση. Με τις συνέπειες της πολιτικής της η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια τάφρο μέσα στην οποία κινδυνεύει να πέσει ίδια. Και το θέμα μας δεν είναι αυτό, η τύχη αυτής της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ως πού μπορεί να φτάσει η σημερινή πορεία. Από ό,τι φαίνεται έχει γίνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Εμείς θα τα δώσουμε όσα προλάβουμε, αν όχι όλα, και εσείς ελάτε να τα πάρετε. Απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα υπάρχει και κάτι πιο προωθημένο. Οθούν την κατάσταση σε μια οριακή διαχειρισιμότητα προκειμένου να προετοιμάσουν ονειρευόμενοι την επάνωδό τους μετά από ένα διάλειμμα. Και τα όνειρα αυτά περιλαμβάνουν τη συνέχιση της ίδιας κατάστασης από μια ομάδα εγωιστικών συμφερόντων τα οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν ποτέ εθνική αυτονομία. Και όπως είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί, θεωρούν άραγε ότι εμείς είμαστε οι χρήσιμοι λύθοι που θα τους στρώσουμε το δρόμο αυτόν. Κύριοι βουλευτές, ορισμένοι από τους κυρίους της συμπολίτευσης αδυνατούν να συλλάβουν την έννοια του δημοσίου συμφέροντος. Και επειδή εγώ προτιμώ να μην τα πω μπροστά στο άδειο έδρανο του κυρίου Ταμήλου, λέω να τα πω προς τον κύριο Υπουργό, ο οποίος αναγκαστικά βρίσκεται σήμερα εδώ, προκειμένου να διεκπεριωθεί και αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για δημόσιο αγαθό, για παράδειγμα το νερό, στην περίπτωση του ιδιώτη, κύριε Υπουργέ, θα εύχονταν ή θα έκανε το παν όταν φύγω εγώ από το σπίτι μου να αφήσω ανοιχτές τη βρύση. Αν όχι τη μία, όλες τις βρύσες. Αυτό δεν θα ήταν το κινητρό του. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζεται ένα δημόσιο αγαθό? Δεν χρειάζεται εξοικονόμηση του νερού. Δεν χρειάζεται να αποτρέψουμε τη σπατάλη, η οποία είναι μια πραγματικότητα. Όχι μόνο στην κατανάλωση, αλλά και στην άρδευση. Και πάμε τώρα στο θέμα, από την ίδια οπτική γωνία, στο θέμα του ρεύματος. Έχει ανάγκη η χώρα από καθαρή και κατά το δυνατόν φθηνή ενέργεια? Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Έχει ανάγκη η χώρα από εξοικονόμηση ενέργειας? Έχει ανάγκη η χώρα από ενεργειακή στρατηγική? Έχει ανάγκη από παράλληλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εισδοχή στο παιχνίδι και των Δήμων και συνεταιρισμών και άλλων αποκεντρωμένων μορφών, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες? Βέβαια το ΚΚΕ θα έλεγε καπιταλιστικές. Καπιταλιστικές. Αλλά δεν θα κάνουμε κουβέντα εδώ θεωρητικών φιλοδοξιών. Υπάρχει ο καπιταλισμός της πρωταρχικής εισόρευσης, ο αναπτυγμένος καπιταλισμός, ο καπιταλισμός του κοινωνικού κράτους, η άγρια η παλινδρόμηση είναι νεοφιλελεύθερη, και υπάρχει και ο καπιταλισμός της Ουκρανίας, τον οποίο εγώ αδυνατώ να ταξινομήσω, κάντε το εσείς, ο οποίος σήμερα απαγορεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ουκρανία.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι για κάθε κοινή ή παράλληλη ενέργεια δεν μπορεί ο καθένας να προτάσει το σύνολο του προγραμματός του, το στρατηγικό του στόχο, να λέει εγώ θέλω το σοσιαλισμό. Συμφωνείς? Τότε έτσι δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Πέραν το ότι εγώ δεν θέλω να επισέλθω και να ρωτήσω με ποιο τρόπο στο σοσιαλισμό, με δημοκρατικές διαδικασίες. Για να φτάσουμε από το σημερινό ποσοστό μέχρι τότε, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Λέω λοιπόν ότι χωρίς φοβίες, χωρίς καχυποψίες, μη προτάσσοντας τον κομματικό ανταγωνισμό, και παρενθετικά να πω εδώ ότι εμείς στο παρελθόν έχουμε ζήσει στο πετσί μας μονοπωλιακές πολιτικές του Πασόκ εκείνης εποχής, τις οποίες φυσικά δεν προτιθέμεθα να αντιγράψουμε. Δεν αφαιρούμε από κανέναν την αυτονομία του, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, το βεληνιακές των σκοπών του. Αλλά το θέμα είναι τώρα αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει σε μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική βάση, προκειμένου τουλάχιστον σε πρώτη φάση να μπει ένας πάτος στο βαρέλι της κολάσεως. Αυτό είναι που περιμένει από εμάς ο ελληνικός λαός. Τώρα, η ρηχή κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί να πείσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θειασότης μιας άλλης εποχής, συγκεκριμένων λαθών και υπερβολών, ενώ εκείνοι που κυβέρνησαν όλες αυτές τις δεκαετίες δεν ξέρουν τίποτα για το συγκεκριμένο φόνο. Και το ερώτημα είναι εδώ, για ποιο σκηνή μιλάμε στο σπίτι του κρεμασμένου. Όμως, θέλω να πω ότι περιθώριο για επιστροφή στις καταστάσεις εκείνες του παρελθόντος δεν υπάρχει. Πρέπει όλοι να δούμε ριζοσπαστικά τον εαυτό μας, προκειμένου να κάνουμε τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι το αύριο δεν θα μπορούν να το φέρουν αυτοί που εκπροσωπούν το παρελθόν. Ευχαριστώ, κύριε Σεζονίδη.